Βρισκόμαστε στο νέο σπίτι του ΑΟΣ. Μαζί μας έχουμε τον αντιπρόεδρο της ομάδας και υπεύθυνο τύπου, τον κύριο Πέτρο Ραουζέο. Κύριε Ραουζέο, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Σας καλωσορίζω και εγώ προσωπικά και εκ μέρους όλου του Δέλτα Σίγμα και της μεγάλης ομάδας του ΑΟΣ Ήρου στο νέο μας σπίτι, στα νέα γραφεία της ομάδας μας. Όπως βλέπετε, είναι ο συνδετικός κρίκος της ιστορίας της ομάδας, με φωτογραφίες, με στολισμένη με φωτογραφίες, με λάβρα, με τα τρόπαια του ΑΟΣ, τα κύπελλα κτλ. Με τη νέα ομάδα, όπου ελπίζουμε να είναι καλότυχα τα γραφεία μας, να μας φέρουν τύχη και το όραμα όλο το Συριανών, όλα τα χρόνια που είχαν ένα όραμα να δουν την ομάδα του ΑΟΣ Ήρου να πρωταγωνιστεί στην ΓΑΜΑ Εθνική, μέσα από αυτά εδώ τα γραφεία που θα στεγάσουν την διοίκησή μας, να έρθει το επιστέγασμα αυτής της προσπάθειας χρόνων πολλών διοικήσεων του ΑΟΣ Ήρου και ελπίζουμε να έρθει μέσα σε αυτά εδώ τα γραφεία, μέσα σε αυτό το σπίτι, για να πανηγυρίσουμε όλοι μας και όλοι σύρω στην άνοδο της ομάδας μας στη ΓΑΜΑ Εθνική. Κάντε μας μια μικρή ξενάγηση με το χώρο που πλέον στεγάζεστε. Εδώ στη βιβλιοθήκη της ομάδας μας βλέπουμε πολλά από τα κύπελλα της ομάδας. Αυτά εδώ είναι, ας πούμε, αυτό εδώ το συγκεκριμένο κύπελλο είναι το 97-98 κύπελλο Κυκλάδων. Αυτό είναι του 81-82 πρωτάθλημα, του 80-81. Αυτός είναι έπαινος από τη ΣΕΓΑΣ Κυκλάδων και αυτό για το της καλαθοσφαίρισης, για το τμήμα μπάσκετ που διατελούσε ο ΑΟΣ Ήρου, γιατί εκτός από ποδοσφαιρικό τμήμα είχε και τμήμα μπάσκετ, στίβου, πετοσφαίρισης. Κύπελο Κυκλάδων 89-90. Αυτό είναι άλλο ένα κύπελο του 96-97. Όλο εδώ είναι κύπελα, γιατί η ομάδα έχει 13 κύπελα, είναι πρωταθλήματα Κυκλάδων. Εδώ είναι η σημαία της ομάδας όταν ήταν επί Άρη και μετέπειτα ΑΟΣ. Η πρώτη σημαία του ΑΟΣ Ήρου. Φωτογραφίες του ΑΟΣ όταν ανέβηκε στην Β' όταν ανέβηκε στη Β' Εθνική, οι φωτογραφίες του ΑΟΣ στην Δέλτα Εθνική και στην Β' Εθνική, η προγενέστερη ομάδα της Ήρου, ο Ερμής Ήρου, κάποιες φωτογραφίες διατελέσαντων προέδρων του πρώτου και μεγάλου προέδρου του ΑΟΣ, του κύριου, του γιατρού της Ήρου, του κύριου Καμπανάρου, του κύριου Γαβιώτη, παππού του Κώστα του Γαβιώτη, του πρακτόρα σήμερα, ο Μπρούσος ο Μάρκος, διατελέσαντας πρόεδρος, αναμνηστικό δίπλωμα της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Πειραιά για την άνοδο της ομάδας στην Β' Εθνική, πολλά λάβαρα ομάδων που έχει δώσει ιστορικές ομάδες που έχει δώσει ο ΑΟΣ φιλικά. Βλέπουμε του Φωστήρα, βλέπουμε του Πανελληνιακού, του Ατσαλένιου, της ΠΑΕ Ρόδου, του Αχαρναϊκού Αθηνών, ΑΟΜΗ Κόνου Αιωλικού Προοδευτικής, της ΠΑΕ Ιωνικού, αναμνηστικό του Αθηναϊκού προς τιμή του ΑΟΣ Ήρου, ένα φιλικό που είχε δώσει, της ομάδας του Ατρόμητου, φυσικά το καινούριο μας Λάβαρο. Είναι κάποια από τη συλλογή των Λάβαρων του ΑΟΣ, γιατί ακόμα δεν έχουμε προλάβει να την ολοκληρώσουμε το στολισμό, ότι δεν έχουμε προλάβει να ολοκληρώσουμε το στολισμό της λέσχης. Μιας και μιλάμε για την λέσχη του ΑΟΣ Ήρου, θέλω να δώσω πραγματικά τα προσωπικά μου ευχαριστώ
στην ψυχή και στον οραματιστή της συγκεκριμένης ιδέας να στεγαστούν ξανά τα γραφεία του ΑΟ ΣΥΡΟΥ, στον τεχνικό μας διευθυντή, τον κύριο Αντρέα Φωτεινιά, που ήταν μια επιθυμία του από την πρώτη στιγμή που ανέλαβε στην ομάδα. Μεγάλη του επιθυμία ήταν, όπως και όλοι μας, αλλά εκείνος ήταν ο πρωτεργάτης της ιδέας, να δημιουργήσουμε ξανά τα νέα γραφεία του ΑΟ ΣΥΡΟΥ. Επίσης, θέλω να ευχαριστήσω τον επίτιμο πρόεδρο της ομάδας μας, τον κύριο Αντώνη Φόσκολο, για την οικονομική του βοήθεια για την Λέσχη, και τον κύριο Κωνσταντίνο Καλούδη και Βαγγέλη, και τους κύριους Καλούδη και Βαγγέλη Σιγάλα για την βοήθειά τους, και φυσικά τον ποδοσφαιριστή μας, τον Λεωνάρδο τον Πρίντεζη, που και εκείνος κατά τη διάρκεια του στισήματος της Λέσχης βοηθούσε όσο μπορούσε. Η Λέσχη, θέλω να πω μέσα από το Κυκλάδες 24, ότι είναι επισκέψιμη για το φιλάθλο κόσμο του ΣΥΡΟΥ, για τον κόσμο που έχει δεθεί συναισθηματικά με την ομάδα του ΑΟΣ καθημερινά, και τα απογεύματα από τις 6 έως τις 8 η ώρα, ίσως και λίγο αργότερα, μπορούν να επισκέπτονται την Λέσχη μας. Φυσικά θα ακολουθήσει και ο αγιασμός και τα γένεια της Λέσχης, που θα γίνει η παρουσία όλων των ΜΜΕ. Βλέπουμε ότι υπάρχουν διάφορα θέματα εδώ στον χώρο. Έχετε στολίσει αυτό το σπίτι σας. Θα κάνατε κάποιο κάλεσμα στον κόσμο όσον αφορά το υλικό που έχει ο καθένας στο σπίτι του? Ναι, βεβαίως. Και άλλο ένα κύπελο που θέλω, τρόπο που θέλω να δείξω, είναι αυτό εδώ. Είναι το τελευταίο πρωτάθλημα του ΑΟ ΣΥΡΟΥ τη χρονιά 2003-2004, που το κατέκτησε ο νυν πρόεδρος μας, ο Γιώργος ο Φόσκολος. Ήταν το τελευταίο πρωτάθλημα του ΑΟ ΣΥΡΟΥ πριν γίνει συνεργασία με τον Αστέρα ΣΥΡΟΥ που όλοι γνωρίζουμε. Και η ευχή όλων μας είναι το τελευταίο πρωτάθλημα του 2004 να το επακολουθήσει αυτό του 2013, δηλαδή της φετινής χρονιάς, μαζί με την άνοδο και επιστροφή της ομάδας στην ΓΑΜΑ Εθνική. Οπότε, για να πάμε πάλι στην ερώτησή μας, θα κάνατε κάποιο κάλεσμα στον κόσμο για να σας βοηθήσει όσον αφορά το υλικό της ομάδας, να σας φέρει κάποιο υλικό που ο καθένας έχει σπίτι του, για να στολίσει αυτόν τον υπέροχο εδώ χώρο που έχουμε? Φυσικά, βεβαίως. Αυτά όλα τα τρόπαια, τα λάβαρα, τις φωτογραφίες κτλ. Ήταν φυλασσόντουσαν στο αρχείο του Δήμου ΣΥΡΟΥ, του ΟΠΑΣ, του Οργανισμού Πολιτισμού Αθλητισμού ΣΥΡΟΥ. Και μας τα παραχώρησε ο αντιδήμαρχος, ο πρόεδρος του ΟΠΑΣ, κύριος Κεράνης, και τον ευχαριστούμε θερμά, τόσο και όσο και τον προϊστάμενο της υπηρεσίας, τον κύριο Πιστεριώτη, παλέμαχο ποδοσφαιριστή της ομάδας. Ναι, βεβαίως. Επειδή η ιστορία του ΑΟ ΣΥΡΟΥ είναι τεράστια, ο κάθε φύλαθλος μπορεί να έχει είτε από κόμμα μιας εφημερίδας, είτε μια φωτογραφία, ή ένας παλαιός ποδοσφαιριστής της ομάδας μπορεί να έχει ένα λάβαρο ή μια εμφάνιση ή ένα από κόμμα εφημερίδας. Όποιος δηλαδή, είτε φύλαθλος, είτε παλαιό μέλος συμβουλίων ή απλός φύλαθλος, μπορεί και έχει την ευγενή καλοσύνη, θα τον παρακαλούσαμε πάρα πολύ, όπως μας τα δώσει, για να τα στεγάσουμε μέσα στο σπίτι του ΑΟ ΣΥΡΟΥ. Γιατί ναι, εμείς σαν δίκης κάναμε προσπάθεια, πήραμε αυτά που πήραμε από τον ΟΠΑΣ,
αλλά ένας φίλαθλος, ένα παλιό μέλος ή ένας ποδοσφαιριστής που έχουν διατελέσει ποδοσφαιριστές στην ομάδα όλα αυτά τα χρόνια ή διοικούντες, φυσικά και θα έχει κάποιος, δεν γίνεται να μην έχει ένα απόκομα εφημερίδας, ένα λάμπαρο, μια φωτογραφία. Θέμε, αυτό είναι το όνειρό μας, να την στεγάσουμε, να την γεμίσουμε την τηλέση μας, τα γραφεία μας, με λάμπαρο, με φωτογραφίες. Εκεί, κάτω ακριβώς από το φωτογραφία του μεγάλου πρόεδρου του ΑΟΣ, του κ. Καμπανάρου, του Έμπρεση Καμπανάρου, θα ζωγραφιστεί το σήμα του Αθλητικού Ομίλου Σύρου. Γι' αυτό υπάρχει και το συγκεκριμένο κενό. Πλέον μιλάμε για τον ΑΟΣ, μιλάμε για μια νέα πορεία, για μια ομάδα με τεράστια ιστορία. Είναι η πιο ιστορική ομάδα των Κυκλάδων, η ομάδα του ΑΟΣ. Και η πιο επιτυχημένη ομάδα, καμία ομάδα από τις Κυκλάδες, ούτε ο Παναξιακός, ούτε η Μύκονος, έχουν την ιστορία του ΑΟΣ Ήρου, ούτε την ημερομηνία ίδρυσής του, ούτε τα τρόπαιά του. Καμία ομάδα δεν έχει 13 κύπελλα Κυκλάδων, καμία ομάδα δεν έχει τα περισσότερα πρωταθλήματα στο αντρικό, ούτε φυσικά καμία ομάδα δεν έχει ανέβει για 2 συνεχόμενα χρόνια στην Β' Εθνική. Βλέπουμε στοχευμένες κινήσεις από, από τον Πρόεδρο και το Διοικητικό Συμβούλιο. Κάποιες από αυτές είναι η δημιουργία αυτού εδώ του πανέμορφου χώρου, η δημιουργία της Ακαδημίας. Να το πάρουμε από την αρχή. Γιατί η τελευταία φορά που είχαμε μιλήσει ήταν, θυμάμαι, μόλις είχε τελειώσει το πρωτάθλημα της περσινής περίοδου, το Μάρτιο. Η πρώτη μας μεθοδευμένη, λογική, απολύτως λογική κίνηση, κίνηση ουσίας και όχι εντυπωσιασμού και όχι όπως είχε γραφτεί τότε εφέ ή αρπαγής κτλ. Κίνηση που έπρεπε να γίνει ήταν η απόκτηση του εμπειρότητα του προπονητή του Μάκη Πούλου, ο οποίος είναι ένας προπονητής που γνωρίζει τα δεδομένα των Κυκλάδων και της κατηγορίας της ΓΑΜΑ Εθνικής, διότι έχει διατελέσει επί χρόνια προπονητής και στις Κυκλάδες και σε ομάδες ΔΕΛΤΑ Εθνικής και ήταν ο πρώτος που μας ήρθε αμέσως στο μυαλό. Και θέλω να δώσω ένα παράδειγμα, γιατί είχαν ακουστεί διάφορα ότι το κάναμε από κίνηση εντυπωσιασμού ή ότι το κάναμε για σπάσιμο έναντι του Άγιαξ. Ο Γιάννης Αναστασίου, όλοι ξέρουμε ποιος είναι, ότι είναι ο προπονητής του Παναθηναϊκού. Ήταν προπονητής του Άγιαξ Ολλανδίας. Ο Άγιαξ Ολλανδίας το ήξερε από πέρυσι τα Χριστούγεννα ότι ο Αναστασίου θα έρθει στο Παναθηναϊκό. Και όμως ολοκληρώθηκε η χρονιά του κανονικά και λέω συγκεκριμένα τον Άγιαξ. Μπορούσε να λέγα τον Μουρίνιο που ήταν στη Ρεάλ και είχε δηλώσει ότι θα πάει στη Τσέλσι. Και δεν έγινε τίποτα. Όλες οι μεγάλες ομάδες. Είναι λογικό αυτό να υπάρχουν μεταγραφές ποδοσφαιριστών, προπονητών και όμως δεν είχε γίνει καμία απολύτως συμφωνία πριν ολοκληρωθούν τόσο η επιθυμία του ίδιου του προπονητή όσο και φυσικά δική μας γραμμή ιδεοντολογίας σεβόμενη την ομάδα του Άγιαξ. Δεν ήταν πριν τελειώσουν οι αγωνιστικές υποχρεώσεις της ομάδας, ούτε καν τον είχαμε πλησιάσει, μόνο ένα γεια στον δρόμο. Δηλαδή, αυτά που είχαν πει ότι τον πήραμε, ότι είχαν γίνει συμφωνίες πριν ολοκληρωθεί το πρωτάθλημα και όλα τα δελτία τύπου που είχαν βγει, μόνο ένα άσχημο γεγονός είχε αφήσει. Η πρώτη λοιπόν κίνησή μας ξεκίνησε από την υπογραφή συμφωνίας του προπονητή. Από την πρώτη μέρα που υπέγραψε το συμβόλαιο συνεργασίας του, ξεκίνησαν τόσο σαν διοίκηση και όσο σαν προπονητής οι συνομιλίες με τους, φυσικά με τους ντόπιους ποδοσφαιριστές για την όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ανανέωση του ρόστερ. Και όντως κάτι τέτοιο πραγματοποιήθηκε. Ο βασικός κορμός, ο κύριος κορμός της ομάδας ανανέωσε. Εκτός από 4-5 περιπτώσεις που είτε φύγαν για σπουδές είτε αποδεσμεύτηκαν, αλλά και ούτε ήταν και στο βασικό κορμό της ομάδας οι αποδεσμεύσεις που έχουν γίνει μέχρι τώρα. Στη συνέχεια
αποκτήσαμε μετά από την ανανέωση του roster, πάντα με τις οδηγίες του προπονητή μας και με τη συνεργασία και με τον manager, συνεργάτη της ομάδας μας, μας ήρθαν κάποιες πάρα πολύ καλές προτάσεις. Στην αρχή κάναμε και 3 δοκιμαστικά φιλικά. Από αυτά τους παίκτες, ένας παίκτης συμφώνησε να έρθει από το πρώτο φιλικό και στη συνέχεια αποκτήθηκαν ποδοσφαιριστές τεράστιας εγνωσμένης αξίας, ποδοσφαιριστές που έχουν παίξει σε πολύ μεγαλύτερες κατηγορίες και είναι τιμή μας και του ΑΟΣ και δικοί τους που έρχονται σε μια τέτοια ιστορική ομάδα, αλλά και εμάς που για τα δεδομένα της ΣΥΡΟΥ αποκτούμε τόσους καλούς, ποιοτικούς ποδοσφαιριστές εγνωσμένης αξίας. Όπως θα ξεκινήσω από τον επιθετικό της ομάδας μας που έχει παίξει Β' Εθνική, Γ' Εθνική και Δ' Εθνική, τον Ιάκωβο τον Σταματίου. Είναι ένας δολοφόνος killer. Όταν έρθει η μπάλα στα πόδια του, δεν υπάρχει περίπτωση να μην τη βάλει στο πλεκτό, να μην σκοτώσει τον αντίπαλο τερματοφύλακα. Είναι η ποδοσφαιρική φυσιογνωμία των αδελφών Περιάλη, του Γιώργου και του Βαγγέλη, ποδοσφαιριστές από την Τίνο, ποδοσφαιριστές από τις Κυκλάδες που έκαναν το άλμα παραπάνω, έχουν παίξει σε ομάδες Γάμα Εθνικής και είναι πολύ μεγάλη μας τιμή και χαρά που η γη του μεγάλου Περιάλη που έπαιζε επί Πανθυμιακού θα είναι και οι δύο στην ομάδα του ΑΟΣΥΡΟΥ. Φυσικά ο Γιάννης Ελκάντη, ο ποδοσφαιριστής Μαραντόνα, που ήταν ποδοσφαιριστής στον Αργοναύτη Πειραιά, βγήκε, έβαλε 25 γκολ πέρυσι στο δεύτερο όμιλο Πειραιά και 38 ο Ιάκωβος Σταματίου. Το μεγαλύτερο ταλέντο των Κυκλάδων με συμμετοχή σε όλες τις μικτές παιδών, νέων και φυσικά τον Μάρτι που μας πέρασε, κλήθηκε στη μεικτή Κυκλάδων, στη περιφερειακή ομάδα προεπιλογής εθνικής παιδών και δεν είναι άλλος από τον Αλέξη Ξυγκάκη, που και σε αυτό υπήρξε ένα πολύ μεγάλο θρίλερ και suspense. Αλλά ο ΑΟΣΥΡΟΥ, όποιος παίκτες τους ήθελε, πραγματικά τους έπαιρνε. Τι είχε γίνει ακριβώς με αυτό το, με αυτή τη μεταγραφή? Με αυτή τη μεταγραφή θεωρείται μεταγραφή απόκτηση ποδοσφαιριστή. Υπήρχε έντονες διαβουλεύσεις με την ομάδα του Άγιαξ, τόσο από τον πατέρα του, που και χωρίς τη βοήθεια του πατέρα του δεν θα μπορούσαμε να το αποκτήσουμε, να αποκτήσουμε τον Αλέξη, και μαζί και με κάποια άλλα ανταλλάγματα που έδωσε η ομάδα μας στην ομάδα του Άγιαξ. Όπως γνωρίζουμε όλοι, το Πάπιτσι Γιώργο που δόθηκε για να αποκτήσουμε τον Αλέξη Ξυγκάκη. Εντάξει, υπήρχε όλοι, γραφτήκανε πολλά σχόλια, συζητήθηκε έντονα, ό,τι γράφτηκε, ό,τι υπόθηκε είναι αλήθεια. Δεν θέλω να προεκτάθω παραπάνω. Πήραμε πάρα πολύ καλούς αμυντικούς, όπως τον 2 μέτρων πανύψηλο Μητσόπουλο Δημήτρη, ο οποίος έπαιζε βασικός ομάδες Δέλτα και Γάμα Εθνικής, φέτος έπαιζε στην ομάδα του σε ομάδα Ιωψόναφακτιακού Αστέρα, όπου η συγκεκριμένη ομάδα έπαιζε μπαράς για την άνοδο στη Γάμα Εθνική, αλλά έχει, είναι γνωστός στις Κυκλάδες από το πέρασμά του από τον Μοιραία, πάλι στη Δέλτα Εθνική. Ο Σταμούλης Άγγελος, γεννημένος το 1994, το ταλέντο της Αταλάντης, αριστερό μπακ, αν δεν κάνω δεξί μπακ, φέτος και τα περισσότερα χρόνια της ομάδας Δέλτα Εθνικής. Ο Μουστάκας Βαγγέλης, στόπερ από τον Πανιόνιο Πειραιός, Πανιόνιο Κερατσινίου, προσπαθώ να το θυμίσω, δεν θα ξεθυμάμαι όλα απ' έξω τα βιογραφία της ομάδας τους, ομάδα Α κατηγορίας Πειραιά, και φυσικά οι δύο τερματοφύλακές μας, ο Ρέστης Μανέκας και ο Γιάννης Καραμαλίγκας,
18 χρονών ο ένας ο Καραμαλίγκας και 20-21 ο Μανέκας. Ο Ρέστης Μανέκας γνώστης από παιδί από Κυκλαδίτης, γεννημένος στην Πάρο. Στα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα χρόνια ήταν στις ομάδες του ΑΟ Πάρου. Μάλιστα όλοι θα θυμούνται το παιχνίδι το 2009 που είχε πάει η Άνω Σύρος στα Μπαράς και ήταν ένα 16χρονο παιδί, ο Πορτιέρο είναι ο συγκεκριμένος. Έχει παίξει σε ομάδες στη Β' Εθνική στον Εθνικό Αστέρα και Δέλτα Εθνική Κεραυνό Κερατέας και ο Νικόλας ο Καραμαλίγκας, βασικός τερματοφύλακας του Αργοναύτη Πειραιός, συμπαίχτης με τον Γιάννη Ελκάντη σε ένα πάρα πολύ δύσκολο και ψηλού επίπεδου πρωτάθλημα του Πειραιά. Τρεις ποδοσφαιριστές που έπαιζαν στο πρωτάθλημα Πειραιά Α κατηγορία, ο Σταματή, ο Ελκάντη και ο Καραμαλίγκας. Οι κινήσεις συντομία προσπάθησα να σας περιγράψω τα βιογραφικά, αλλά είναι πλούσια βιογραφικά. Είναι ποδοσφαιριστές τεράστιας εγνωσμένης αξίας όλοι τους. Ποδοσφαιριστές που έχουν παίξει σε Δέλτα, Γάμα, Β' Εθνική. Ποδοσφαιριστές που τους ζήταγαν πάρα πολλές ομάδες, όπως ο Εθνικός, ο Μοσχάτος, το Ιωνικό, μέχρι και η ΑΕΚ είχε ακουστεί για κάποιον ποδοσφαιριστή, συγκεκριμένα για τον, όχι κάτω, τον Ιάκωβο, τον Σταματίου. Παλέψαμε πάρα πολύ και με άλλα συμφέροντα και με μάνατζερ και με άλλες ομάδες, αλλά δεχτήκαμε και υπόγειο πόλεμο συμφερόντων, αντισυμφερόντων εναντίον του ΑΟΣ. Όμως η ομάδα μας απέδειξε ότι όποιους παίκτες τους θέλει πραγματικά, τους παίρνει. Λοιπόν, οι περισσότερες ομάδες, όλες οι ομάδες έχουν και τις επιτυχίες, έχουν και τις αποτυχίες, έτσι. Γίνανε κάποιες προτάσεις, αποκτήσατε κάποιους ποδοσφαιριστές. Εγώ θα ήθελα να πάμε στα δύσκολα. Σε ποιους ποδοσφαιριστές κάνατε πρόταση και δεν τη δέχτηκαν, δεν οδήγησε στη μεταγραφή. Ίσως κάποιοι που με ακούσουν πουν καλά ψεύδεται, λέει ψέματα. Από όλες τις περιπτώσεις που είχαν γίνει επίσημη πρόταση, δεν θυμάμαι από προσωπικά να έχουμε πάρει κάποια αρνητική απάντηση. Όλοι μα όλοι, μέσα από σκληρές μάχες, μέσα από επίπονες μάχες εβδομάδων, αναγκαστήκαμε μέχρι να πάμε στην Αθήνα ή στην Τίνο, για τους Περιάλλη, γιατί ενώ είχε γίνει συμφωνία από τον Ιούνιο, λόγω ότι τους ήθελε ο Αστέρας, ο Ηρακλής Ψαγνών, που συγκεκριμένα την Κυριακή έγινε φιλικό με το Παναθηναϊκό και ήταν ο Γιώργος Περιάλλη στην ομάδα του Ηρακλή Ψαγνών. Τον ήθελε έντονα η ομάδα του Ηρακλή Ψαγνών και παλεύαμε μέχρι τελευταία στιγμή, τελικά κατορθώσαμε και αποκτήσαμε και το Περιάλλη που τον ήθελε ο Ηρακλής Ψαγνών και το Σταματίου που τον ήθελε η ΑΕΚ. Δεν υπάρχει κάποιος ποδοσφαιριστής που να μην από ξένους που να αρνήθηκαν. Από ντόπιους. Από ντόπιους υπήρχαν τα περισσότερα στόπ. Τόσο από άρνηση δική τους, τόσο μη γνωρίζοντας ή μη δέχοντας να καταλάβουν τι σημαίνει ΑΟΣ Ήρου, αλλά και από τις ομάδες τους, που πάλι υπήρξε το φαινόμενο το εγωιστικό και όχι το φαινόμενο να βοηθήσουμε να πάει η ομάδα που το αξίζει, η πραγματική ομάδα του νησιού, η μεγαλύτερη ομάδα του νησιού, ξανά στην Γάμα Εθνική. Αυτό που μένει είναι η ομάδα, οι παίκτες αυτοί να γίνουν ομάδα μέσα από προσπάθεια, δουλειά, να δεθούν όλοι, να γίνουν μια ομάδα και αυτή η ομάδα, αυτό το δέσιμο να βγει στο γήπεδο. Και πιστέψτε με ότι όταν βγει στο γήπεδο ο κόσμος θα θυμηθεί τις παλιές, καλές και ένδοξες στιγμές του ΑΟΣ Ήρου. Μέσα από το Κυκλάδες 24 θέλω να ευχαριστήσω τους φιλάθλους
του νησιού μας, τους χορηγούς που μέχρι στιγμής μας έχουν δείξει με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και βρίσκονται κοντά στην ομάδα μας. Και θέλω να κάνω ένα κάλεσμα στον φιλάθλο κόσμο του νησιού ότι πιστέψτε μας, πιστέψτε την προσπάθεια που κάνουμε, σας θέμε δίπλα μας, όλοι μαζί, ενωμένοι, διοίκηση, ποδοσφαιριστές, προπονητής, κόσμος, χορηγοί, έχουμε τη δύναμη, έχουμε τη δυνατότητα και την τεχνογνωσία να ανεβάσουμε τη Σύρο μας, το νησί μας και την ομάδα μας, τον Ναό Σύρου, εκεί που πραγματικά αξίζει και πρέπει να βρίσκεται στην ΓΑΜΑ εθνική κατηγορία.